Οι οδικέ υποδομέ που υλοποιούνται από την νυν Περιφερειακή Αρχή στην περιοχή τη Λάκα Σουλίου αλλάζουν θεαματικά την εικόνα και τι προοπτικέ τη. Αυτό επιβεβαιώθηκε από κατοίκου των τοπικών κοινοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αντίστοιχα, με του οποίου συναντήθηκε στη διάρκεια τη προεκλογική του περιοδία σε τοπικέ κοινότητε του Δήμου Δοδόνη, ο νυν και εκ νέου υποψήφιο Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη, συνοδευόμενο από υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου τη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Υπήρου. Ο κ. Καχρημάνη τόνισε πως η κατασκευή του οδικού άξονα Τύρια στη αποτελούσε όραμα γενεών και έχει πάρει σάρκα και οστά. Κάλεσε μάλιστα όσου αμφισβητούν ακόμη και σήμερα πω δεν πρόκειται να κατασκευαστεί να διασχίσουν μαζί το πρώτο και μεγαλύτερο τμήμα του οδικού άξονα. Ο κ. Καχρημάνη τόνισε πω το τμήμα που παραδόθηκε στην κυκλοφορία ήταν το πλέον δύσκολο από τεχνική άποψη, ενώ Πρόκειται για ένα οδικό έργο με το μεγαλύτερο προπολογισμό στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που κατασκευάζεται με πόρου τη περιφέρεια συνολικά με 16,1 εκατομμύρια ευρώ. Τι επόμενε εβδομάδε, όπω αναφέρει η Περιφερειακή Αρχή, αρχίζουν οι εργασίε στο τμήμα Ζωτικό Σιστρούνη, για το οποίο έχει αναδειχθεί εργολάβο από τι 30 Ιανουαρίου και αναμένεται η επιστροφή τη σύμβαση από το ελεγκτικό συνέδριο. Για να αντιμετωπιστούν παράλληλα τα κατολιστικά φαινόμενα, η Περιφερειακή Αρχή και η Εργολαβία προχώρησε σε νέα διάνοιξη προ τον Άγιο Ανδρέα, ενώ έχει ήδη κατασκευαστεί η οδική σύνδεση Ζωτικό Σούλι. Το έργο θα συνεχιστεί με την ολοκλήρωση τη σύνδεση προ Πρέβεζα, την ανακατασκευή του επαρχιακού δρόμου προ Δερβίζιανα και Άχλαδέα, καθώ και με άλλε βελτιώσει που απαιτούνται ώστε το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων να έχει πρόσβαση στο νέο οδικό άξονα.